Μισό κιλό φέτα, 9 ευρώ. Την παίρναμε 7 ευρώ. Λάδι, τυρί και φρούτα εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν στην ακρίβεια, με τους καταναλωτές να είναι αναγκασμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν βασικά προϊόντα για το τραπέζι τους. Ακριβά. Πόσο πληρώσατε? 108. Στο ελαιόλαδο οι ανατιμήσεις προκαλούν σοκ, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 58,8% σύμφωνα με την Eurostat για τον Δεκέμβριο, την ώρα που στην Ευρωζώνη οι ανατιμήσεις είναι στο 48,5% και μόνο η Πορτογαλία μας ξεπερνά με 64,8%. Σίγουρα, εγώ ως φοιτήτρια, ας πούμε, τα βγάζω λίγο πιο δύσκολα. Ένα λίτρο λάδι στο σούπερ μάρκετ σήμερα κοστίζει 15,20 ευρώ, ενώ αν κάποιος επιλέξει να αγοράσει γραβιέρα, η τίμη της εκτοξεύεται από τα 13,85 έως και 18 ευρώ το κιλό. Ναι, κορίτσι μου, πολύ ακριβά τα τυριά. Ένα μισή λίτρο γάλα μπορεί να το βρει κάποιος 2 ευρώ και 46 λεπτά στα ψυγεία ή ακόμα και 2 ευρώ και 60 λεπτά. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι είναι ακόμα και με μειωμένη τιμή 5%. Τα όπλα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση κατά της ακρίβειας που αναμένεται να εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες είναι η διαφάνεια τιμών από το χωράφι στο ράφι. Έρχεται πλαφόν 7% στο περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα, με στόχο να πέσουν οι τιμές στα ευρωπαϊκά επίπεδα, και τέλος η αναβάθμιση της πλατφόρμας ή καταναλωτής. Ο Πρωθυπουργός, που εξακολουθεί να βρίσκεται στον Νταβός, παραχώρησε συνέντευξη στο Bloomberg, τονίζοντας πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικοκυριών, προαναγγέλλοντας μάλιστα και νέα μέτρα στήριξης. We want to support especially young families, families with kids who are particularly concerned about the declining Greek population. So this is an area of priority for us. How do we support families? How do we support people who are actually forced to rent now that rents are going up? This is a key priority for my government, and you'd expect many measures in this direction to be announced very soon. Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισης κατά της ακρίβειας, που αναμένεται, σύμφωνα με τον Κώστα Σκρέκα, να ρίξουν τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως και 20%.